Να πιάσουμε το θεσμικό πρώτα από τον κύριο Δρακονταϊδή. Κοινοφελής εργασία, που δεν το έδειξε μόνο ο κύριος Δρακονταϊδής. Απόφαση πλειοψηφίας που δεν καταργείται, λέει ο κύριος Γλιγόρης. Υπέρτατο όργανο ο κύριος Φίλιππας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το υπέρτατο όργανο στην διοίκηση ενός Δήμου είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Και επειδή από ό,τι βλέπω πρέπει να είναι παρόντες όλοι όσοι ήταν στην Οικονομική Επιτροπή την οποία επικαλέστηκε ο κύριος Δρακονταϊδής, ποιο ήταν το πρώτο ερώτημα το οποίο έθεσα? Ελάτε στη θέση τη δική μου, που είμαι υποχρεωμένος να υλοποιήσω την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την ίδια στιγμή έχω τη γνωμάτευση της υπηρεσίας, της νομικής υπηρεσίας, που λέει άλλα. Ελάτε στη θέση τη δική μου, λέω, και πείτε μου τι να κάνω. Πώς να επιβάλλω όταν υπάρχει ξεκάθαρη σύγκρουση συμφερόντων από την τοποθέτηση και από την επίσημη, όχι την προφορική, της νομικής υπηρεσίας. Να αναβάλουμε την υπόθεση, την συζήτηση. Έπρεπε όμως, μισό λεπτάκι, έπρεπε όμως, κύριε Δρακονταϊδή, να πάρθει απόφαση, γιατί σε δύο ημέρες, και δεν έγινε καμία αλλαγή, έτσι, εγώ σας λέω το ερώτημα, το δίλημα το οποίο έτσι εκ των πραγμάτων τίθενταν. Όχι από τη μεριά τη δική μου με την έννοια ότι εγώ ήθελα να αλλάξω κάτι. Σας λέω εγώ να υλοποιήσω την απόφαση. Πείτε μου πώς. Να πω στην υπηρεσία, στην νομική εκπρόσωπο, ένα εντέλεσθε να πάει κόντρα σε αυτά τα οποία πιστεύει και κόντρα σύμφωνα με την άποψή της στον νόμο. Σε δύο μέρες έπρεπε να παραστεί, ασχέτως την αναβολή, σε δύο μέρες έπρεπε να παραστεί στο δικαστήριο. Για πείτε μου, πώς να αναβάλω εγώ την υπόθεση? Μπορώ να σας απαντήσω, αλλά δεν θέλω να σας διακόψω. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, το οποίο κατά την πούντος ο κύριος Γλιγόρης, κατά τον κύριο Γλιγόρη, οι πλειοψηφίες δεν καταργούνται με κανένα τρόπο από τη μεριά του Δημάρχου. Χαίρομαι ιδιαίτερος, κύριε Γλιγόρη, γιατί έχουμε πάρει 100 αποφάσεις, 100 είναι με την πλειοψηφία και είναι οι δικές μου αποφάσεις. Χαίρομαι ιδιαίτερος γι' αυτό. Όσον αφορά τη μία απόφαση αυτή τη συγκεκριμένη, νομίζω ότι ο κύριος Ρόκος διάβασε ξεκάθαρα ότι δεν πήρε πλειοψηφία. Αν θέλετε, αν δεν το καταλάβατε, να σας το εξηγήσω. Ήταν 25 παρόντες και για να πάρει απόφαση, ανεξάρτητα τα υπόλοιπα που μπήκε και στην ουσία του ζητήματος, για να ήταν έγκυρη απόφαση, και δεν το λέω εγώ, το λέει αποκεντρωμένη, θα έπρεπε να είχε πάρει 13 ψήφους. Είναι τόσο απλό που λέτε κι εσείς. Τόσο απλό. Άρα, ποιες πλειοψηφίες λέτε ότι καταργεί ο Δήμαρχος, κάποιος άλλος είπε ότι ό,τι και να κάνει, ο κύριος Βεριώτης, νομίζω, ο κύριος Ζαβιτσάνος. Ναι, ο Ζαβιτσάνος. Μπράβο μου και συγχαρητήρια που καταργώ εγώ που αλλάζω τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν έκανα τίποτα από αυτά εγώ, κύριε Ζαβιτσάνη. Η αποκεντρωμένη που επιλήφθηκε του ζητήματος ήταν. Και σας λέω βεβαίως την έστω Δήμαρχος Γιάλαχος νομιμότητας, γιατί είχε μια σειρά σαφιών. Και όταν σας ρώτησα και εσάς, κυρία Ρεκατσίνα, τι να κάνω εγώ, δεν πήρα απάντηση στο. Υπάρχει η δική μου άποψη και η ψήφος είναι κατεγγραμμένη στην απόφαση. Ναι, εντάξει. Κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, δεν πειράζει. Λοιπόν, άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι απολύτως σαφές ότι η αποκεντρωμένη πήρε με ένα συγκεκριμένο σκεπτικό την όποια απόφαση και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω από τη στιγμή που και το τυπικό του ζητήματος, το θέμα της πλειοψηφίας που είναι 13 στους 25, δεν υπήρχε. Κώστα, είναι θέμα πλειοψηφίας. Δεν είχαν τέτοιες αποφάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, Κώστα. Εγώ να δεχθώ. 28, αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι άλλο. Τώρα έχουμε δύο ζητήματα. Το ένα είναι η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο να δεχτώ, κύριε Δρακονταϊδή, ότι υπάρχει ευθύνη για την εισαγωγή του ζητήματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι, και όχι στην Οικονομική Επιτροπή, την οποία μόνο ο Πάνος Ογαζής το είχε θέσει και τότε. Αυτό το δέχομαι, έτσι, ότι όντως υπάρχει ο Τάσος Ογαζής. Υπάρχει αυτή η ευθύνη, αλλά από εκεί και πέρα, είτε καλός είτε κακός, αφήνουμε τις ομόφωνες αποφάσεις. Εδώ τριχοτομήθηκε το σώμα και λέμε ότι για το τυπικό του ζητήματος δεν πήρε πλειοψηφία. Η αποκεντρωμένη που είναι ο ελεγκτής νομιμότητας, έτσι, εκτός αν θέλετε να τα περνάμε στα ντούκου. Δηλαδή, να μην, για την ασάφεια, τι να υλοποιήσουμε.